θα ήθελα να πω γενικότερα και για το Πεταλό. Θα ήθελα να τελειώσει λίγο η σπέκουλα αυτή με τα καπί, γιατί εγώ παρέλαβα έναν οργανισμό στον οποίο οι άνθρωποι τσακώνονται και λένε ότι εδώ είναι το τραπέζι αυτή τη δημοτική παράταξη και εκεί είναι τη άλλη. Τσακώνονται μεταξύ του και είναι έτοιμοι να πιαστούν τα χέρια. Υπήρχε ένα κύριο, όντω κύριε Κουλάρη, που μου είπε προεκλογικά ότι θέλω να κάνει γενική συνέλευση για να πω σε όλου. Και έμαθα μετά ότι μπορεί να μην από την ίδια ιδεολογική μήτρα με τη δικιά σα. Ότι θέλω να πω σε όλου ποιο είναι το κομματικό και το πολιτικό μου ιδεολογικό υπόβαθρο για να με ψηφίσουν. Και είπα ότι δεν είναι λογική να μεταφέρουμε αυτό το πράγμα στα καπί. Και δεν έγινε απλά γενική συνέλευση με αυτή τη λογική. Προφανώ δεν έχουν απογορευτεί πολιτικέ συζητήσει. Και αν κάποιο το έκανε, θα το κοιτάξω κακό, έτσι. Αλλά δεν γίνεται να πιάνονται στα χέρια. Ειδικά στο πρώτο καπί, κάποιε στιγμέ φτάνουν σε σημεία που δεν ξέρω πώ να τα διαχειριστώ. Γιατί ο κανονισμό λέει ότι αυτοί που φτάνουν σε αυτά τα σημεία πρέπει να εκδοθούν, να φύγουν από το καπί. Λοιπόν, επόμενο για τα 5 ευρώ. Θα ήθελα να μην γίνεται σπέκουλα και ειδικά με το 150% είναι μια χρήση νούμερο που μπορώ να την κάνω και εγώ, γιατί μπορώ να πω ότι από 0,18,182 ευρώ, 7 ευρώ που ήταν ένα μήνα η συμμετοχή, τώρα πήγε στα 0,413 λεπτά ευρώ το μήνα, όταν οι εκδρομές και όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες που γίνονται έχουν τιμές, του στυλ, όχι τώρα, εδώ και 20 χρόνια, του στυλ 15 ευρώ, 20 ευρώ, 190 ευρώ η εκδρομή. Όταν λοιπόν συμμετέχουν σε αυτά, όλα το υπόλοιπο είναι σπέκουλα. Εγώ όμως έχω πει για να είμαι σαφής, γιατί το αναμενόμενο έσοδο από αυτή την αύξηση είναι 7-8.000, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ένα ζήτημα αυτοδέσμευσης, γιατί έχω παρατηρήσει περιστατικά και μπορώ να το καταγγείλω περιστατικά ψεύτη των εγγραφών. Εγγραφών που έρχεται ένας και γράφει 20 άτομα και δίνει διεύρα σαν τις εκλογές των κομμάτων και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει αυτοδέσμευση και τα χρήματα αυτά θα γυρίσουν διαφάνεια στους πολίτες, στους ωφελούμενους συγγνώμη των καπίν και θα μειωθούν τα χρήματα από την εκδρομή ή από τις δραστηριότητες ή θα δοθούν σε αφόρους. Και ήδη υπάρχει και η διαδικασία για τους αφόρους ότι όποιος φέρνει χαρτιά δεν πληρώνει τίποτα. Παρακαλώ λοιπόν να σταματήσει αυτή η σπέκουλα με το 150% και αυτά που σας λέω εδώ τα έχω πει ευθέως και σε πίτες και παντού. Είναι ένα συστατικό αυτοδέσμευση των ανθρώπων. Αυτοί που τιμούν τα καπί και χτίζουν τις ομάδες, γιατί νομίζω έχω συζητήσει με αρκετούς από εσάς ότι οι ομάδες είναι το πιο σημαντικότερο πράγμα στα καπί, πρέπει να τους τιμήσουμε. Και όχι για αυτούς που είναι ψεύτικες εγγραφές.